Χριστός Ανέστη χαρά μου, στον απόϊχο της λησμοσύνης μετά από 80 χρόνια της εθνικής μας επετείου, που σημαίνει και της εθνικής μας ζωής, γιατί όταν λησμονάς ένα κατόρθωμα το οποίο θυμάται ακόμα όλος ο κόσμος, σημαίνει ότι δεν ζεις και εθνικά, όπως ακριβώς ο όρος ο εγκυκλοπαιδικός επιτάσσει. Θα μιλήσουμε σήμερα, δύο μέρες μετά την εθνική μας επέτειο, και για την εθνική μας επέτειο, συν της άλλης. Είναι όντως, βέβαια, ο Έλληνας, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, ξεχνάει σε 40 μέρες κάτι που δεν του έχει συμβεί. Είναι απορίες άξιων, λοιπόν, πως μόλις 80 χρόνια μετά, δεν είναι πάρα πολλά, φέτος να μην περιγράφτηκε σχεδόν πουθενά επισήμως το τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι ξύπνησαν ένα πρωί, ξαφνικά τους ξύπνησαν και ήταν νέα παιδιά όλοι, από 18 χρονών και πάνω, και οικογενειάρχες και αγωνιστές της ζωής, και πήγανε με μια όρεξη και με χαρά, έτσι ακριβώς όπως το λέει το τραγούδι, γιατί τους είπαν ότι πάμε να υπερασπίσουμε τα σύνορά μας από τους Ιταλούς. Ξεχνάμε λοιπόν ότι ένα πρωί μπορεί να ξυπνήσουμε κι εμείς και έτσι ακριβώς να χρειαστεί να κάνουμε το ίδιο. Το ξεχνάμε γιατί λέμε πάρα πολύ απλά ότι έχει περάσει καιρός και δεν θα γίνει πλέον ξανά. Έτσι απλά. Έρχεται όμως επίσης, βλέπετε, και ο Άγιος Σεισμός, όπως έγινε σήμερα, να μας θυμίσει ότι τα πάντα είναι τρεχούμενα, τίποτα δεν είναι σταθερό, ακόμα και όταν πατάμε σε χερσαίο έδαφος, από κάτω η γη έχει λάβα μέσα και μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να μας πετάξει ένα σεισμό και να τρέχουμε μετά. Επίσης, ξεχνάμε ότι οι σεισμοί είναι η τελευταία προσπάθεια του δημιουργού μας, του πλάστη μας, για να μας συνετίσει ή πολλές φορές είναι η προσπάθεια για να συνετίσει κάποιους οι οποίοι δεν πρόκειται να συνετιστούν, αλλά τουλάχιστον θα φοβηθούν και θα ξεχάσουν, ή καλύτερα να το πω, θα μαζευτούν λιγάκι στο να κάνουν συνέχεια διαγγέλματα και εξαγγελίες που πραγματικά οι απόφοιτοι των δραματικών σχολών τρίβουν τα μάτια τους όταν τις παρακολουθούν. Η ουσία λοιπόν την οποία ψάχνουμε εμείς είναι στον ηρωισμό. Αυτό έχει χαθεί τώρα. Μερικοί λένε είναι από τα φάρμακα, άλλοι λένε είναι από τις τροφές, άλλοι είναι από την αμαρτία. Και από αυτά είναι όλα. Ένας από τους λόγους όμως που έχουμε λησμοσύνη εθνική είναι ακριβώς και αυτό. Ότι ξεχνάμε πάρα πολύ εύκολα, γιατί ενδεχομένως δεν δίνουμε σημασία, έτσι και υποσυνείδητα κιόλας, παρά μόνο στην καλοπέρασή μας. Αποθούμε δηλαδή από μέσα μας άσχημες καταστάσεις, ενώ ακόμα στις οικογένειές σας και τις δικές μας υπάρχουν πρόγονοι οι οποίοι ήταν εκεί την 28η Οκτωβρίου του 1940. Από εκείνη την ημέρα και μετά ο ελληνικός λαός μοναδικός άντεξε 231 ημέρες στον κατακτητή, ενώ οι μεγάλες χώρες παραδόθηκαν από 0 μέχρι 60 το πολύ ημέρες, αυτή που αντιστάθηκε περισσότερο. Στα σχολεία, όπως είπαμε, τα οποία δεν το λέω εγώ, το λένε διακεκριμένοι καθηγητές πανεπιστημίων, στα σχολεία πλέον που ο μαθητής βιάζεται, δεν μαθαίνει κάτι, πραγματικά, γιατί αν θεωρήσω ότι το 10% που σου δίνουν είναι φαγητό από ό,τι έπρεπε να φας, τότε σημαίνει ότι έχεις πρόβλημα. Έτσι λοιπόν, με 10% γνώσης στα σχολεία δεν μαθαίνουμε τίποτα και για να πάμε στα 10% να μάθουμε, έχουμε υποστεί νωρίτερα πολύ μεγάλη καταπίεση, παύλα, βιασμό της προσωπικότητας των παιδιών, τα οποία ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες ζούμε ένα φαινόμενο όπου πραγματικά βιάζονται όσοι, βέβαια, συγκατατίθεστε στο να γίνεται αυτό. Η ιδέα, η εθνική ιδέα, δεν είναι μία επέτειος, αλλά είναι η ζωή μας στην ουσία.
Και όπως είπαμε και πριν, κρύβει μέσα το πόσο ήρωας μπορείς να είσαι, ξεκινώντας από αυτή την αφορμή, δηλαδή από μια εθνική αντίληψη, και φθάνοντας και στα πνευματικά αργότερα, γιατί όπως ξέρετε, κάποτε εκλήθησαν κάποιοι να γίνουν μάρτυρες και να πολεμήσουν στις αρένες ή σε πολέμους υπέρ της πίστεως και αργότερα της πατρίδος. Εμείς λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε ότι εξαιτίας αυτών σε πρώτη φάση πρέπει να μάθουμε να λέμε όχι στη ζωή μας. Και όταν λέω όχι, εννοώ όχι στον Αντίχριστο και τους ομοίους του, οι οποίοι φυσικά, όπως ξέρετε ιστορικά, είναι πρώτα οι άρχοντες, έτσι όπως λέγονται. Γιατί από τον Σαούλ και μετά, σας πάω πάρα πολύ πίσω, οι άνθρωποι απέτησαν από τους ενδόξους και δικαίους κριτές τότε, που τους τοποθετούσε ο Θεός για να διοικεί το λαό του, απέτησαν βασιλιάδες, οι οποίοι μετά εκμεταλλεύονταν το λαό, και έτσι γίνεται από τότε μέχρι και τώρα. Και δεν γίνεται μόνο στην πολιτική, αλλά γίνεται και στην εντός εισαγωγικών εκκλησία. Εμείς λοιπόν καλούμεθα, έχοντας αυτό το πνεύμα, και όσοι μας ακούτε εννοείται, ο πανταχού της γης, να λέμε όχι. Όχι, είπανε τότε οι Έλληνες, όπως είπαμε και προχθές στη γιορτή που κάναμε, όχι απλώς σε ένα λαό ή σε ένα κατακτητή, αλλά είπαν όχι σε έναν αντίχριστο. Γιατί ο Χίτλερ, ξέρετε, και ο Μουσολίνη είναι ένας από τους αντιχρίστους. Λέει ο Απόστολος Παύλος, αντίχριστοι πολλοί γεγόνασι. Μέχρι να φτάσουμε στον έναν αντίχριστο που θα είναι ο αρχηγός τους, θα προηγηθούν πολλοί αντίχριστοι. Και μάλιστα εδώ στην Ελλάδα το ζήσαμε επακριβώς, γιατί οι Γερμανοί έκατσαν μετά από τους... οι Ιταλοί φυσικά δεν μπήκαν καθόλου, ακριβώς τα χρόνια εκείνα τα οποία περιγράφει η Αποκάλυψη ότι θα είναι τα χρόνια του Αντιχρίστου, της Βασιλείας του. Είχαμε λοιπόν πριν από 80 χρόνια, εκτός από τον ηρωικό αγώνα τον εθνικό, είχαμε και μία προσομοίωση της κατάστασης που θα έρθει ανά πάσα ώρα και στιγμή, μπορεί να είναι φέτος, μπορεί να είναι χρόνο, στην οποία μετά από 3,5 χρόνια που ο Αντίχριστος θα κάνει τον καλό και θα είναι ευχαριστημένοι οι ανόητοι. Το ανόητος, ξέρετε, δεν είναι κατεξοχήν βρισιά, είναι ένας επιστημονικός όρος. Ανόητος είναι αυτός ο οποίος δεν έχει νου. Υπάρχει άνθρωπος χωρίς νου? Όχι. Αλλά όταν δεν δουλεύει ο νους, παραμένει, όπως λέμε, άχρηστος. Δεν χρησιμοποιείται. Έτσι και με μία μηχανή και με ένα αυτοκίνητο που είναι στην άκρη, δεν έχει νόημα. Είναι αυτοκίνητο, έχει μηχανή, αλλά δεν χρησιμοποιείται. Οι ανόητοι λοιπόν θα δεχτούν και μετά από 42 μήνες που θα περάσουν θα δουν το πραγματικό πρόσωπο, αλλά τότε θα είναι αργά και υποταγμένοι πλέον, γιατί αυτό έμαθαν να κάνουν στη ζωή τους, θα ακολουθούν και όχι όσοι δεν διάβασαν την Αγία Γραφή, αλλά και αυτοί που τη διάβασαν, έτσι, ορισμένοι από αυτούς που τη διάβασαν. Εν ολίγης το πνεύμα του όχι, του ηρωισμού, λέει ότι αν πούμε όχι στα μικρά, θα μπορούσαμε να πούμε και στα μεγάλα. Αν δεν πούμε όχι στα μικρά, δεν θα πούμε και στα μεγάλα. Είναι πάρα πολύ απλό αυτό. Μερικοί περιμένουν, μαζεύουν δυνάμεις, λέει τότε, και όταν έρθει το μεγάλο μπαμ, τότε θα πούνε όχι. Αυτά, αδερφοί μου, είναι ψελίσματα μικρών παιδιών, τα οποία μικρά παιδιά, εκεί που παίζουν, λένε διάφορες βλακίες, αλλά και τα χαίρεσαι, γιατί λες είναι παιδιά. Αυτούς δεν τους χαίρεσαι, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν φταίει κανείς από εκείνους που ήθελαν να επιβάλλουν αυτό το χάλι το οποίο ζούμε τώρα. Φταίει ο λαός που το δέχεται. Γιατί όσο και αν το λέμε καμιά φορά αστεία, ο λαός είναι κυρίαρχος. Όντως, όταν δεν δέχεται κάτι, δεν περνάει με τίποτα. Παράδειγμα, και πάλι αναφέρω, το όχι εκείνο το ηρωικό, το οποίο δεν το είπε ο Μεταξάς. Διότι αν ήξερε ο Μεταξάς ότι δεν θα πούνε όχι οι Έλληνες, θα έλεγε ναι. Αλλά επειδή ήξερε πολύ καλά ότι αν πει ναι, θα τον πετάξουν την άλλη μέρα από το μπαλκόνι κάτω, κανονικά, τι είπε? Είπε τη βούληση του λαού. Πάρα πολύ απλά. Γιατί ήξερε πάρα πολύ καλά ότι την άλλη ώρα θα τον πετούσε στη θάλασσα, αν δεν έλεγε όχι. Ποιοι? Οι Έλληνες. Οι οποίοι Έλληνες ήταν ήδη επιβαρημένοι
με ένα πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, με ένα δεύτερο, με το Μακεδονικό αγώνα και ούτω καθεξής. Και μόλις φυσικά, θα λέγαμε, είχε ηρεμήσει η Ελλάδα, είχε λίγο απελευθερωθεί. Να, πόσο ήταν εδώ, ειδικά στον Εύρο, 20 χρόνια ήμασταν ελεύθεροι. Τι είναι 20 χρόνια. Και αμέσως ξανά, με την ίδια ορμή, πολλοί στρατιώτες έκαναν να γυρίσουν εδώ στον Εύρο που ξέρουν περιστατικά, έκαναν να γυρίσουν 10 χρόνια στην πατρίδα τους. Γιατί μετά ακολούθησε και ο σύμμορος το σύμμορος και ήταν από εδώ και ήταν από εκεί και έχουν περιστατικά που μερικοί τους θεώρησαν και πεθαμένους και ξαναπαντρεύτηκαν οι γυναίκες τους και ήρθαν πίσω και τη ζητούσαν μετά. Και είπα άλλα πολλά. Το πνεύμα λοιπόν του όχι μας λέει εμάς ότι δεν θα πούμε ναι σε κανέναν παρά μόνο στον έναν κυρίαρχο, στον έναν δημιουργό, στον έναν πλάστη, ο οποίος δικαιούται από εμάς να ακούσει ναι. Δικαιούται. Κανείς άλλος δεν δικαιούται, ειδικά κάποιος που έχει κακούς σκοπούς. Και τώρα που γίνονται όλα αυτά τα οποία ακούτε, για να δημιουργηθούν νέες πόλεις στην Ελλάδα, γιατί δεν μας φτάνουν αυτές που υπάρχουν, οι 52 νομοί δηλαδή, στις οποίες είναι κατανεμημένη η γεωγραφική μας υπόσταση, θα δημιουργηθούν λοιπόν άλλες πόλεις και όταν ξαφνικά ξυπνήσει ο Έλληνας, θα δει δίπλα στην πόλη του μία άλλη πόλη. Έτσι πολύ απλά. Γιατί δεν υπάρχει το πνεύμα του όχι. Για να μην είμαι απόλυτος, δεν υπάρχει στους περισσότερους. Εμείς καλούμαστε λοιπόν να ζούμε εθνικά, γιατί είμαστε έθνος, να γιορτάζουμε τις επαιτίους κυρίως δίνοντας πληροφορίες στα παιδιά μας, τα οποία δεν ξέρουν, έτσι. Πρέπει να τους πούμε, ακόμα και όταν είναι παιδιά 2 και 3 ετών, τι είναι αυτό που γιορτάζουμε, τι είναι το 28 Οκτωβρίου, τι είναι το 1940, για να μην φτάσουμε κάποτε, που τα βλέπουμε τώρα και γελάμε, να γίνονται συνεντεύξεις και να ρωτούνται παιδιά 20 και 25 ετών πότε έγινε το 40 και να λένε άλλες ημερομηνίες. Ή τι θα πει 28 Οκτωβρίου και θα πούν τότε που διώξαμε τους Τούρκους από την Ελλάδα και ούτω καθεξής. Κρατούμε λοιπόν, αδελφοί μου, την εθνική ιδέα, η οποία η εθνική ιδέα δεν είναι κάτι κακό. Βέβαια κάποιοι κουλτουριάριδες χριστιανοί θα πούν πάνω απ' όλα πρέπει να είμαστε χριστιανοί, ορθόδοξοι. Δεν είπε να έχουμε έθνη ο Χριστός, ναι, χαίρο πολύ. Πολύ χαίρο. Και οι Σέρβοι χριστιανοί, και οι Ρώσοι χριστιανοί, και οι Γεωργιανοί χριστιανοί, και οι Ρουμάνοι χριστιανοί ορθόδοξοι, και οι Αντιοχιανοί, κάτω που είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, δεν πειράζει. Μπορεί να είναι καλύτερα από εμάς. Αλλά δεν μας είπε πουθενά κανείς ότι δεν έχουμε το δικαίωμα να υπερασπιστούμε τα ιερά και τα όσια. Γιατί εδώ υπερασπιζόμενοι την Ελλάδα, υπερασπίζουμε ταυτόχρονα τους εκατοντάδες Αγίους και τα λείψανά τους, τους ναούς, οι οποίοι είναι ιεροί, τα μοναστήρια και όλη μας την ιστορία. Αυτό, αδελφοί μου, θέλει λίγο σκέψη για να γίνει αντιληπτό, γιατί ορισμένοι, ενεργώντας στο πλαίσιο των συμφερόντων τους, κάθονται και λένε μεγαλόσχημοι κληρικοί, γιατί από την Εκκλησία θα έρθει το κακό, από τους κληρικούς θα έρθει το κακό και ο Αντίχριστος, σε Εκκλησία μέσα ο Αντίχριστος θα θρονιαστεί, να λένε ότι δεν πειράζει, πουθενά ο Χριστός δεν αναφέρει στο Ευαγγέλιο ότι δεν κάνει να φορέσουμε εκείνο. Σαν να λέει αυτός ο ίδιος ο Κύριος, αμφιβάλλω αν πρόκειται και περί Κυρίου, γιατί περί κληρικού δεν πρόκειται, ότι στο Ευαγγέλιο και άλλα πράγματα δεν γράφει. Έτσι. Γιατί η θεολογία μας λέει ότι δεν έχουμε μόνο την Αγία Γραφή, τα γραμμένα δηλαδή, αλλά τα περισσότερα που έχουμε είναι τα προφορικά, που είναι η λεγόμενη Ιερά Παράδοση, η οποία Ιερά Παράδοση δεν μας αφήνει να υποδρομνόμαστε σε άρχοντες κοσμικούς με κανέναν τρόπο. Πειθαρχίδη Θεό μάλλον ή ανθρώπης. Πόσο απλά είναι τα πράγματα αυτά, αλλά αυτοί οι κύριοι, εντός εισαγωγικών πάλι σας λέω, ούτε κύριοι είναι, δεν τα λένε αυτά, αδελφοί μου, επειδή δεν τα ξέρουν. Τα λένε επίτηδες. Γιατί τα προβατάκια πρέπει να κοιμούνται και να μπορούμε να τα εκμεταλλευόμαστε. Να παίρνουμε το μαλλί,
το γάλα και στο τέλος να τα τρώμε ολόκληρα, να τα καταπίνουμε. Ή για να είμαστε εντάξει, να τα καταπίνουνε. Αυτά είχα να πω για την εθνική μας επέτειο και ζωή, την οποία σας εύχομαι να ζήσουμε ένα νέο έπος, γιατί το έπος σημαίνει ηρωική νίκη και στα πνευματικά, αλλά και στα καθημερινά, θα λέγαμε, στα κοινωνικά, στα εθνικά μας, που πρέπει να είμαστε στο βάθος των περιστάσεων ή στο ύψος των περιστάσεων, γιατί παρόλο που σας λέω, μας κοιμίζουν και μας αποσυντονίζουν, δεν πρέπει να ξεχνάμε και να λέμε και στα παιδιά μας τι συνέβη στις 28 Οκτωβρίου του 40, στις 25 Μαρτίου του 21 και ούτω καθεξής. Και μάλιστα να λέμε αναλυτικά τις ιστορίες. Δεν λέω, ένας πόλεμος ήταν πάλι. Και στον πόλεμο κανείς δεν είναι κερδισμένος. Αλλά για μας έχει μια ιδιαίτερη σημασία, γιατί δεν υπερασπίσαμε μόνο το σπίτι μας, αλλά και τους Αγίους μας και όπως σας είπα, την πίστη μας και ό,τι συνεπάγεται αυτό. Ας πάμε τώρα να δούμε και λίγο τα αναγνώσματα της Κυριακής, αυτής που θα έρθει τώρα, και είναι από την προς Γαλάτας επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο 2 με 16-20 στίχο, και μετά από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο που θα δούμε την ανάσταση της χείρας στην ΑΗΝ. Λοιπόν, ας πάμε στην προς Γαλάτας επιστολή, 16 με 20 στίχο του δευτέρου κεφάλαιου. Τι λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος στους Γαλάτες? Λέει ότι το αποστολικό αξίωμα είναι σοβαρό και ότι εμείς πλέον σας λέμε, λέει η Απόστολη, ότι επειδή καταργήθηκαν οι τυπικές διατάξεις, δηλαδή η προσήλωση στις τυπικές διατάξεις, τώρα πρέπει να μπούμε στην ουσία, η οποία ουσία θα πούμε παρακάτω τι μπορεί να σημαίνει. Λέει λοιπόν εδώ ο Απόστολος Παύλος, «Ιδότες δε ότι ούδη και ούτε άνθρωπος εξέργων νόμου, εάν μη διαπίστωση Ιησού Χριστού, και εμείς εις Χριστόν Ιησούν επιστέψαμε, ή να δικαιωθόμεν εκ πίστεως Χριστού και ουκ εξέργων νόμου, διότι ου δικαιωθήσετε εξέργων νόμου πάσα σάξ». Θυμάστε πολύ καλά ότι οι Εβραίοι ήταν προσιλωμένοι σε ένα νομικό πλαίσιο, θεολογικό νομικό πλαίσιο, και είχε γίνει πλέον η πίστη σαν τον μπακάλικο. Κάνεις αυτό, παίρνεις εκείνο, ένας θεός τιμωρός, κάτι που επικράτησε αργότερα και στη Δύση, στο Μεσαίωνα, και οι άνθρωποι πραγματικά δεν είχαν καμία ελπίδα, γιατί είχαν και την κούρασή τους την καθημερινή, μετά είχαν και ένα Θεό ο οποίος τους κοπανούσε όλη την ώρα στο κεφάλι, αλλά αυτοί, για να μην λέω παραπάνω, τους συνέφερε αυτή η κατάσταση και τη διατηρούσαν. Ο Απόστολος Παύλος λέει εδώ όμως ότι κανείς άνθρωπος δεν θα δικαιωθεί όσα έργα και να κάνει τα οποία λέει ο νόμος, αλλά διαπίστεως Ιησού Χριστού. «Οι δε ζητούντες δικαιωθήν εν Χριστώ ευρέθημεν και αυτή αμαρτωλή, άρα Χριστός αμαρτίας διάκονος, μη γέννητο». Τίθεται όμως λέει μετά ένα ερώτημα σε εμάς. Άντε εμείς ό,τι είπαμε δεν θα είμαστε τυπολάτρες και θα σωθούμε δια της πίστεως στον Χριστό και κάνοντας δηλαδή αυτά που λέει. Ναι, αλλά διαπιστώνουμε λέει ότι είμαστε αμαρτωλοί και δεν κάνουμε αυτά που λέει. Τι θα γίνει λέει, θα λέμε ότι ο Χριστός έγινε βοηθός στην αμαρτία, γιατί έχουμε ένα πνεύμα εμείς το οποίο συγχωρεί κιόλας και όπως λέει σήμερα ο λαός, α, τα κάνεις, μετά πας στον παπά, εξομολογήσεις και όλα καλά. Δεν είναι το πραγματικό νόημα αυτό, γι' αυτό λέει εδώ μη γέννητο. Ο Χριστός μας συγχωρεί γιατί θέλει από μας με το φιλότιμο να βαδίζουμε την πνευματική ζωή. Αν είναι κανείς να αμαρτήσει, δεν πάει να κάνει χίλιους νόμους, θα το κάνει πάλι. Γι' αυτό και εδώ είναι το νόημα. Επειδή σε αφήνει ελεύθερος ο Χριστός ελεύθερο, δεν σημαίνει ότι σε βοηθάει να αμαρτήσεις, αλλά σε εμπνέει να κάνεις μία ζωή κοντά Του, επειδή τη θέλεις και όχι επειδή αναγκάζεσαι από κάποιον νόμο.
Ήγα ακατέλησα ταύτα πάλι νοικοδομώ, παραβάτηνε με αυτό συνίστη. Γι' αυτό θέλει πολύ προσοχή, λέει, γιατί εκείνα τα οποία καταργήσαμε, σαν ονοφελή και φυσικά αναφέρεται στον Κύριο πρώτα, οι τυπικές διατάξεις του νόμου οι οποίες πίεζαν τον άνθρωπο και του λέγαν μη κουνηθείς, ακόμα τα έχουν οι Εβραίοι, το Σάββατο δεν περπατάνε, ας πούμε. Δεν κάνουν. Πάνε να κάνουν 2 χιλιόμετρα. Φανταστείτε τώρα ένα ευσεβή Εβραίο να κάνει 2 χιλιόμετρα και 5 πόντους. Τι θα λέει μετά στον εαυτό του. Ή όπως είπε ο Χριστός αλλού, έπεσε λέει το βόδι μου στο πηγάδι, ήταν Σάββατο. Δεν πρέπει να το βγάλω. Όχι, δεν θα το βγάζει εκείνος. Τα άφηνε να ψοφούσει και μετά θα ποινήσει η οικογένειά του. Γιατί ήταν καταδυναστευόμενος από τέτοιες τυπικές διατάξεις που δίνει το πνεύμα του Χριστού ακόμα και τώρα που υπάρχουν εντολές, αλλά έρχεται η συγχώρεση και ξανά η συγχώρεση και ξανά η συγχώρεση για να σε κάνει να καταλάβεις το πραγματικό νόημα. Εγώ λέει γα, δια νόμου νόμου απέθανα, είναι αθεώ ζήσω. Δεν αμάρτησα λέει, δεν είμαι παραβάτης, αλλά καταργώντας τον νόμο, έτσι, ο οποίος τιμωρεί και με θάνατο καμιά φορά τον παραβάτη του, εγώ πέθανα τον νόμο και έζησα με τον Χριστό. Καταλάβατε τι θέλει να πει. Δηλαδή, δεν θέλει ο Χριστός να πεθάνουμε. Ούτε σωματικά, ούτε πνευματικά. Γι' αυτό, αν υπάρχει κάποιος νόμος που υπάρχει, έτσι, υπάρχουν εντολές. Αυτό υπάρχει για να είναι ένα τροχοπέδι στην αμαρτία. Δεν είναι όμως το νόημα αυτό. Δεν πάει να τηρήσεις 1000 συντολές, αν δεν έχεις αγάπη, δεν κατάφερες να σωθείς. Χριστός είναι σταύρωμε. Ζω δε ο κέτη εγώ, ζει δε εν εμεί ο Χριστός. Γι' αυτό και εγώ λέει, σταυρώθηκα, πώς. Όταν βαφτίστηκα στην ουσία. Γιατί βαφτίστηκα, που σημαίνει ότι από εδώ και πέρα, όπως λέει και στην ακολουθία μέσα έτσι, ειδικά στην αρχή, εκεί, στην κατήχηση, πέταξα τους ζωντανά από πάνω μου και επειδή μέχρι τότε τον ακολουθούσα ακόμα και θεωρητικά και τώρα ζω σταυρωμένος με τον Χριστό, αλλά επειδή ζει και εκείνος μέσα μου, δεν φοβάμαι. Δηλαδή μπορεί ο κόσμος να με απορρίπτει, αλλά εγώ δεν φοβάμαι. Φανταστείτε έναν ο οποίος τον απορρίπτει ο κόσμος και δεν έχει Χριστό. Αυτός τι θα κάνει, θα αυτοκτονήσει ή θα πάθει ψυχολογικά προβλήματα. «Όδε νυν ζω εν σαρκή, εν πίστη ζω, τη του Υιού του Θεού, το αγαπήσαντός με και παραδόντος σε Αυτόν υπέρ εμού». Γι' αυτό λέει και εγώ πλέον, αφού μπήκαμε στο Σταυρό, μες στο νόημα και έγινε ένα με τον Χριστό που σταυρώθηκε, πλέον ζω σαν άνθρωπος, έτσι όπως όλοι μας, τη φυσική μου ζωή, να τρώω, πίνω, κοιμάμαι κτλ. Εργάζομαι, σηκώνομαι, κάθομαι, αλλά δεν φοβάμαι. Γιατί δεν φοβάμαι, γιατί δεν έχω ένα τιμωρό πάνω μου, ο οποίος να λέει συνέχεια, πόσο χιλιόμετρα περπάτησε σήμερα, 2% απαγορεύεται. Και ούτω καθεξής. Αυτά είναι μια διάκριση περί τύπου και ουσίας που δίνει ο Απόστολος Παύλος, για να έχουμε και τον τύπο με, αλλά να τον έχουμε γιατί θέλουμε, έτσι, τηρώ τις εντολές του Θεού, επειδή θέλουμε. Αυτό να είναι το μυστικό της όλης υπόθεσης. Έχουμε δει πολλές αναστάσεις μέσα στο Ευαγγέλιο. Μία από αυτές είναι του Ιού της Χήρας στην πόλη Ναΐν. Νωρίτερα ο Χριστός μας θεράπευσε το δούλο του εκατόνταρχου, θυμάστε την ιστορία αυτή, και προχωρώντας έφτασε σε μια πόλη που τη λέγανε Ναΐν. Εκεί έμελε να θεραπεύσει και ένα μικρό παιδάκι που ήταν η μοναδική παρηγοριά μιας χείρας φτωχής εκεί στην πόλη. Για να δούμε πώς έγινε αυτό. «Και γίνεται εν το εξής, επορεύεται εις πόλην καλουμένη να είναι, και συνεπορεύοντο αυτό οι μαθητές αυτού, ικανοί και όχλος πολλής». Μαζί του πήγαιναν και αρκετοί μαθητές, αλλά και ο κόσμος. Τον πήραν από πίσω θα λέγανε. «Ως νίγησε την πύλη της πόλεως και ιδού εξεκομίζεται το εθνικός Υιός μονογενής τη μητρή αυτού και αυτή, και αυτή είναι χείρα και όχλος της πόλεως ικανός είναι αυτή». Βλέπετε λοιπόν, το ένα κύμα του κόσμου συναντάει στην πύλη το άλλο κύμα του κόσμου, το οποίο έγινε η κηδεία. Και αυτός που είχε πεθάνει ήταν ένας μικρός, ο οποίος ήταν γιος της μάνας του που ήταν χείρα. «Και ειδών αυτή ο Κύριος εσπλαχνίστη επ' αυτή και είπεν αυτή, μη κλαίε».
Τώρα, το μη κλαίεσαι μια μάνα που πέθανε το παιδί της και το πάει στον τάφο, ή πρέπει να το πει ένας τρελός, ένας ανόητος, έλα τώρα μη κλαίσαι, σαν να πρόκειται για ένα χτύπημα στο πόδι, ή θα το πει ο αρχηγός της ζωής, ο οποίος λέει, έχει τη δικαίωμα να πει μην κλαίσαι, τώρα θα χορέψουμε. Πώς θα χορέψουμε? Γιατί εγώ νίκησα το θάνατο, έτσι. Εγώ είμαι αρχηγός της ζωής. Στην προκειμένη περίπτωση, για καλή της τύχη, η χείρα της να είναι είχε μπροστά της αυτόν. Και όχι κάποιον γελίο, ο οποίος θα της έλεγε, έλα μωρέ δεν πειράζει, μη κλαις, το παιδί σου πέθανε. Και προσερθόν, ύψα ότι σωρού, οι δε βαστάβοντες έστηκαν και είπε, νεανίσκε, συλλέγω, εγέρθητη. Και πάει λοιπόν ο αυτός μας και σταματάει το νεκρικό κρεβάτι μαζί με τους τέσσερις που τον κουβαλούσαν, το σταματάει κανονικά και λέει, μικρέ, νεανίσκε έτσι, νεαρέ, φανταστείτε τώρα, φαντάζομαι γύρω στα 12, 14, κάπου γίνεται, τι, σου λέω, σήκω πάνω. Και πάλι, για πολλούς θα φαντάζεστε εκείνη ότι αυτό βλέπανε φάνταζε γελίο. Και λέγανε τώρα εμείς έχουμε τον πόνο μας και εσύ κάνεις εδώ το κομμάτι σου. Και ανεκάθισαν ο νεκρός και έριξα το λαλήν και έδωκεν αυτό τη μητρή αυτού. Σηκώθηκε πάνω, ανεκάθισε λέγοντας, έκατσε, άρα ήταν ζωντανός και λέει εδώ η λεπτομέρεια και έδωκεν αυτόν. Δηλαδή τον πήρε ο Χριστός αγκαλιά και τον έδωσε στη μάνα. Προφανώς κατέβασαν αυτό το φορείο και έγινε η μεταφορά. Βλέπετε, πήρε θάνατο ο Χριστός και έδωσε ζωή στη μάνα. Έτσι. Έλαβε δε φόβος πάντας και δόξησαν τον Θεό, λέγοντας ότι προφήτης μέγας εγίγερται εν ημίν και ότι επεσκέψα το Θεό στο λαόν αυτό. Πολύ ωραίο αυτό το στιχάκι, το τελευταίο της περικοπής που θα ακούσουμε. Λέει ο λαός λοιπόν ότι επεσκέψα το Θεό στο λαόν αυτού, έτσι. Μεγάλη υπόθεση, περιμένονται ότι οι άνθρωποι δεν ξέραν τι γίνεται, πότε θα έρθει ο Χριστός. Το καταλάβαινε, μετά τους μπερδεύαν οι Εβραίοι, αυτό εκείνο. Αυτός ο κόσμος που φυσικά είναι ο κόσμος της πλάνης. Γι' αυτό και αισθάνονταν κάτι, αλλά δεν το είχαν ξεκάθαρα μπροστά τους. Κάποια στιγμή θα το καταλάβουν, αλλά και τότε βλέπετε έτσι, λαός δισεβής και παράνομος, λέμε στη Μεγάλη Εβδομάδα, δεν θα το εκτιμήσω. Και θα πούνε, α, εντάξει, έβαλγες. Εμείς θα θέλαμε ίσως κάτι άλλο. Δεν έχει σημασία όμως, αδελφοί μου, όπως είπαμε και άλλες φορές, εμείς κάτι άλλο θέλουμε και ο Θεός μας δίνει κάτι καλύτερο πάντοτε, αρκεί να μάθουμε να περιμένουμε. Τώρα λοιπόν, προκειμένου να πούμε και έτσι μια ανοησία για τον κόσμο, γιατί ούτως ή άλλως ο λόγος του Θεού είναι μορία και το Ιερό Κήρυγμα για τον κόσμο. Έστειλε ο Θεός τον Άγιο Σεισμό, που είναι φίλος με τον Άγιο Πόνο, και όλοι μαζί κάνουν παρέα με τον Άγιο Θάνατο, γιατί θάνατος δεν υπάρχει για εμάς, και ακόμα και για τον ποιητή, τον ανδρεωμένο θάνατος, θάνατος δεν λογάται, αν πεθάνει δηλαδή ένας ήρωας, δεν έχει πεθάνει ποτέ. Κάνουν λοιπόν παρέα όλοι αυτοί, τώρα μας έστειλε ο Χριστός τον έναν από αυτούς και καλό είναι να βάζουμε λιγάκι μυαλό. Το μυαλό πώς μπαίνει, είναι πάρα πολύ απλό, αδερφοί μου, το πώς μπαίνει το μυαλό. Σίγουρα δεν μπαίνει θεωρητικά, δηλαδή αν πω σήμερα εγώ ότι έβαλα μυαλό, πρέπει κάποιος να το δει στην πράξη αυτό. Εγώ σας λέω λίγα, έχω σταματήσει πλέον να αναφέρω μερικές κακές λέξεις, όχι από κανένα φόβο, αλλά από δελιγμία και πραγματική έτσι σιχαμάρα, που σημαίνει το δελιγμία, γιατί βλέπω ανθρώπους να συμπεριφέρονται χειρότεροι από ζώα. Στο αποκορύφωμα τους, γιατί και μέχρι τώρα έτσι συμπεριφέρονται. Τώρα το κάνουν και επίσημα. Εμείς λέμε όχι. Είναι πάρα πολύ απλό. Γιατί το είπε, όχι ο Μεταξάς, εκείνος το είπε, αλλά το είπαν οι παππούδες μας, πάρα πολύ απλά. Και οι προπαππούδες μας. Και εγώ προσωπικά που σας μιλάω, έχω έναν προπάπο, ο οποίος είπε και εκείνος όχι. Και άλλοι πολλοί. Και ακόμα λένε,
Και αυτά τα οποία δεν διαφημίζει τηλεόραση, μην νομίζετε ότι δεν συμβαίνουν. Συμβαίνουν. Και όλο και διαραίων. Έτσι. Διαραίων, τα αφήνει ο Θεός να διαραίων, για να παίρνουμε χαμπάρι εμείς που αγωνιζόμαστε και να παίρνουμε δυνάμεις. Γι' αυτό εμείς θα πούμε όχι, θα κάνουμε ένα νέο έπος μόνιμα, όχι τώρα περιστασιακά, συνέχεια. Και να ξέρετε ότι, όπως το περιγράφουμε και εδώ, οι άλλοι θα εισπράττουν αυτά που πρέπει να εισπράξουν και εμείς θα εισπράττουμε την παρηγοριά του Χριστού και τη χάρη του, οτιδήποτε και αν συμβαίνει, το οποίο φαίνεται, όπως σας είπα, κατά άνθρωπον κακό. Ενώ δεν είναι. Το κακό είναι το άλλο. Το καλό είναι να είσαι μαζί με τον Χριστό. Και εφόσον είσαι μαζί με τον Χριστό, δεν πάει να είναι όλοι εναντίον σου. Έτσι. Αυτό ξέρουμε εμείς, αυτό υπηρετούμε κάτω από δύσκολες συνθήκες, αυτό υπηρετούμε ακόμα και όταν ο διάβολος μας βάζει να το ξεχνάμε και να είμαστε ό,τι να είναι. Αυτό θα ζήσουμε γιατί προσδοκούμε, προσέξτε, δεν σας λέω κάτι από το μυαλό μου, έτσι. Ας πούμε, σας έλεγα σήμερα, άντε παιδιά, εμείς την αγωγέστε, ελπίδα έχουμε, θα μας σώσει ο Χριστός. Μα δεν το λέμε εμείς. Έτσι. Οι πατέρες μας ήδη από τη δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο γράψαν κάτω. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Προσδοκώ. Δεν είναι λοιπόν οπτασία να πούμε εμείς ότι ο Χριστός θα μας προστατεύσει και θα μας αναστήσει. Προσδοκώ λοιπόν ανάσταση νεκρών, σας λέω και εγώ, και εσείς να προσδοκάτε και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν, την οποία εύχομαι σε όλους σας. Επιπλέον, θα ήθελα να προσευχόμαστε για τη Μυρσίνη, τον Ιωάννη, την Ειρήνη και την Αλεξάνδρα, που έχουν όλοι κάποιες ασθένειες και παρακαλούμε να τις ξεπεράσουν. Μυρσίνη, Ιωάννης, Ειρήνη και Αλεξάνδρα. Ο Θεός μαζί σας και το καλό να φτάσουμε και σε αυτή την Κυριακή και να μας δώσει και πάλι μία λύση στα προβλήματα τα οποία έχουμε. Να είστε καλοί.